Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26. Βρισκόμαστε σε ένα Nissan Micra. Το Nissan Micra αυτό είναι το μοντέλο μετά την ανανέωση, το facelift που λέμε, το 2013. Η παραγωγή του διήρκησε από το 2013 μέχρι το 2017. Διαθέτει τα πάντα από θύρα USB και connectivity με το κινητό σας, ρυθμίσεις καθίσματος οδηγού και συνοδηγού για το τιμόνι, δυστυχώς μόνο πάνω κάτω και όχι μέσα έξω, πεντάρι σασμάν, 5 ταχύτητες, αμέτρητους χώρους για μικροαντικείμενα, στις πόρτες, στο ντουλαπάκι, εδώ πέρα για αναψυκτικά και νερά, εδώ πιο κάτω μια κλασική μπρίζα 12V, ABS, ESP, 6 αερόσακι, όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, ένα αυτοκινητάκι το οποίο το βρίσκεται σε πολύ προσιτή τιμή, κλειδί με τα βασικά, κλείδωμα ξεκλείδωμα, τρομερά άνετο. Το συγκεκριμένο έχει 91.809 χιλιόμετρα μέχρι τώρα και θα σας πάω μια μικρή βόλτα έτσι να δείτε πως πηγαίνει. Είναι πολύ εύκολο αυτοκίνητο, τόσο για τον έμπειρο όσο και για τον αρχάριο. Ορατότητα έχετε κυριολεκτικά παντού, μεταφέρει 5 επιβάτες με τις αποσκευές τους. Εντάξει, ο μεσαίος πίσω λίγο θα στριμωχτεί, όλοι οι άλλοι θα είναι πάρα πολύ άνετα. Και αυτό παιδιά είναι ίσως ένα από τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο οποίο μπορείτε να ποντάρετε τα χρήματά σας, αφού το ελέγξετε βέβαια και αφού το πάτε μια μικρή βόλτα. Αν και για το 17 θεωρείται πλούσιος ο εξοπλισμός, παρόλα αυτά τι δεν έχει? Δεν έχει προβολάκια μπροστά και δεν έχει και αυτόματο κλιματισμό. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό οικογενειακό αυτοκίνητο για όσους δεν θέλουν να χαλάσουν πολλά χρήματα. Μέση κατανάλωση ούτε εντός πόλης ούτε εκτός, να πούμε περίπου στα 5 λίτρα ανά 100, 4,5 μπορείτε να πιάσετε και αυτό το νούμερο, 1200 κυβικά, 80 άλογα, ένα τόνο και κάτι κιλά, ηλεκτροϊδραυλικό τιμόνι το οποίο θα κάνει εύκολη τη ζωή σας μέσα στην πόλη και γενικά θα μπορείτε να το διαχειριστείτε πάρα πολύ εύκολα. Και το κυριότερο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν σπάει, δεν χαλάει. Είναι από τα Nissan τα οποία έχουν κατασκευαστική ποιότητα και αρτιότητα και έχουν φτιαχτεί με σκοπό να αντέχουν. Δηλαδή διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκού και ιαπωνικού αυτοκινήτου είναι ότι ο Ιάπωνας υπολογίζει πως όποιος πάρει το αμάξι του δεν θα είναι τόσο επιρρεπής ούτε στα σέρβις ούτε σε τίποτα, άρα φτιάχνει κάτι το οποίο είναι αντοχής. Πολλοί λέτε πέρα πλαστικά που ακούγονται σε διάφορα μοντέλα, παράδειγμα μπαίνετε σε ένα BMW, σε ένα Mercedes, πατάτε το ταμπλό και ακούγονται τα πλαστικά. Βέβαια θα ακούγονται, αφού πλαστικά είναι. Δεν είναι καμία Bentley με συναρμογή πετού, που και εκεί ακούγεται. Γενικά τα αυτοκίνητα έχουν φτιαχτεί πλέον να είναι πιο φιλικά προς τον άνθρωπο και φυσικά έχουν καλύτερη αποτέλεσμα
σίδερο, απ' έξω δεν καταλάβαινε τίποτα και μέσα απλά σκοτωνόσουν, απέθαινες. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ έχει air condition, όχι όμως αυτόματο κλιματισμό. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις εδώ αλλάζουν όλα, έχει αυτόματο κλιματισμό. Διαφέρει δηλαδή εδώ, έχει οθονούλες και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Αυτά εδώ μου αρέσουν, η αεραγωγή, που θυμίζουν κάτι από ιταλικό αυτοκίνητο. Γενικά, κατασκευαστικά, το αυτοκίνητο αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αξίζει με τα 1000 τα χρήματα που κοστίζει. Κλασικό χειρόφρενο εδώ, ούτε κόλπα ούτε κάτι περίεργο. Όλοι οι διακόπτες και τα όργανα είναι πολύ σωστά τοποθετημένα εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Σκληρά πλαστικά παντού, αλλά κορυφαίας υψηλής αντοχής. Εδώ κλείδωμα παραθύρων. Κεντρικό κλείδωμα από μέσα. Το αυτοκίνητο διαθέτει τα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλά στο car, τα οποία είναι κυρίως από εταιρείες leasing και τα βρίσκεις με 30, 40, 50, 60 χιλιάδες χιλιόμετρα το ανώτερο, δηλαδή επί της ουσίας είναι καινούργια αυτοκίνητα. Εσείς θα δείτε και όλα στις φθορές, κάτι μπορεί να τρίζει σε κάποια πόρτα, αν είναι κακοσυντηρημένο. Αυτά εδώ σε κάποιο μοντέλο που είχα τσεκάρει λείπανε, δηλαδή αυτά με τα οποία ρυθμίζεις τους καθρέφτες από μέσα. Είσαι ένα που είχα μπει, κλείνω την πόρτα και έπαιζε το πλαστικό, ενώ εδώ το αυτοκίνητο είναι πολύ ok, πολύ κομπλέ και στα χιλιόμετρά του και στο χτεό και σε όλα. Είναι γνήσια δηλαδή τα χιλιόμετρα που γράφει. Άλλα που έχω δει, ανοίγει στο κινητήρα και είναι σκουριασμένα. Υπάρχουν δηλαδή σκουριές κάτω από τους στόλους, μέσα στο χώρο της μηχανής, που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση. Όταν ανακαλύψετε κάτι τέτοιο, εννοείται μακριά από αυτά τα αυτοκίνητα, μακριά από τη συγκεκριμένη επιλογή, πάτε σε κάτι άλλο. Η τιμή στην οποία παίζει είναι στα 8.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε κάποια αυτόματη έγκριση που είναι λίγο πιο σπάνια, μπορεί να δαπανίσετε έως και 1.000 ευρώ παραπάνω. Από τα 9 και πάνω για αυτόματο είναι λίγο κλεψιά. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που προ-κορονοϊού κανονικά θα κόστιζε 6.000 ευρώ, πλέον κάνει 8.000 ευρώ. Βέβαια αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση, έχω δει και παλαιότερες αγγελίες από περιοδικά που έχω κρατήσει μια δεκαετία, μια εικοσαετία πίσω, και πραγματικά ο καθένας πουλάγε και τότε όσο ήθελε. Μην νομίζετε ότι γίνεται τώρα μόνο αυτό, ανέκαθεν γινόταν. Υπήρχε πάντα μια χρυσή πενταετία όπου ανέβαιναν οι τιμές σε όλα τα πράγματα, αυτοκίνητα και σπίτια, και
και μία πενταετία στην οποία πέφτανε κατακόρυφα. Εδώ είμαστε στην πενταετία που όλα έχουν ανέβει. Εδώ το κυβότιό του είναι άριστο και όπου το μοχλός του συμπλέκτη. Και όλα. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το Micra. Έχετε το υπόψη σας, έχετε το στις επιλογές σας. Είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.